Μας το ζητήσατε και το ετοιμάσαμε. Θα μιλήσουμε για τα τρία επόμενα συστατικά που είναι πολύ σημαντικά για το δέρμα και θα δούμε αν είναι υποτιμημένα ή υπερτιμημένα. Και ο πρώτος λόγος θα γίνει για κάτι που ένα συστατικό που έχει γίνει χαμός, τρελός δώρος, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια. Και είναι πιο άρτεμη. Τα πεπτίδια, που για μένα εύλογα γίνεται δώρος για το όνομά του, μιας και είναι το πιο σημαντικό συστατικό για την άμεση μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ των κυττάρων. Άρα να επικοινωνούν σωστά τα κύτταρά μας. Τα αμινοξέα είναι τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, που στο δέρμα μας είναι το κολαγόνο μέσα σε άλλα. Άρα για να φτιάξουμε κολαγόνο χρειαζόμαστε δομικά συστατικά, που στην περιμένη περίπτωση είναι τα πεπτίδια. Καλό το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι τα πεπτίδια κάνουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία των κυττάρων. Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν επικοινωνούν τα κύτταρά μας. Όμως τα πεπτίδια είναι για πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για λεύκανση, για ρητίδες. Άρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά πεπτίδια που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε όμως ποια πεπτίδια θα δώσουμε γιατί. Άρα ποιο μήνυμα θα μεταφέρουμε στο κύτταρό μας. Θέλουμε αντιγύρανση. Θέλουμε υπερμελάχρωση. Τι θέλουμε να δουλέψουμε. Αντίστοιχα πεπτίδια. Άρα τα πεπτίδια δεν είναι για όλα. Άρα τι θέλεις, υποτιμημένο ή υπερτιμημένο. Για μένα υποτιμημένο. Την ακούω. Για μένα υπερτιμημένο. Γιατί όμως, όχι γιατί δεν κάνουν σοβαρή δουλειά, είναι απίθανη, σαν υλικό και συστατικό τα πεπτίδια, αλλά γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιο πεπτίδιο θα πάει πού. Η λέξη απλά πεπτίδια δεν θα μας βοηθήσει να έχουμε το anti-aging και το ωραίο δέρμα που θέλουμε. Άρα εγώ υπερτιμημένα. Το ακούω. Πάμε και στο δεύτερο, το οποίο είναι ceramides. Κεραμίδια. Ναι. Τα αγαπώ. Κι εγώ μπορώ να πω. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου. Τι είναι λοιπόν τα κεραμίδια? Είναι το πιο σημαντικό συνδετικό συστατικό της επιδερμίδας μας. Είναι η νούμερο ένα άμυνα του δέρματός μας. Μιας και είναι υπεύθυνο για τη συγκράτηση όλων των θρεπτικών συστατικών στην επιδερμίδα μας, αλλά και να μην χαθεί το νερό. Και να το πω πιο απλά. Τα κεραμίδια είναι ουσιαστικά η κόλλα που συνδέει τα τούβλα του σπιτιού μας. Σκεφτείτε το δέρμα σαν ένα σπίτι. Έχει φτιαχτεί με τούβλα και έχει ένα συνδετικό υλικό που κρατάει τα τούβλα στη θέση τους. Αυτό το συνδετικό συστατικό είναι τα κεραμίδια. Άρα έχουμε ένωση ουσιαστικά μέσω των κυττάρων, που είναι τα τουβλάκια. Άρα τα κύτταρά μας έχουν πολύ καλή μεταφορά θρεπτικών συστατικών, καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και δεν αφήνουν το νερό να βγει έξω από τα κύτταρα. Άρα κρατάμε την υγρασία μέσα μας. Αλλιώς, συρρήκνωση. Καταστροφή. Κεραμίδια, τι είναι? Σίγουρα υποτιμημένο. Υποτιμημένο. Εμένα. Δηλαδή, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή που τους έχουμε δώσει. Ναι. Ας πούμε λοιπόν και το τρίτο συστατικό που το θεωρώ καταπληκτικό και επιτέλους θα μιλήσουμε και για ένα οξύ. Πάμε. Αζελαϊκό οξύ. Εντάξει. Τι να πω, 5 χρόνια έρευνες έχουμε για το αζελαϊκό οξύ. Παραπάνω, νομίζω έχει γίνει απλά ντόρος μεγάλος και χαμός τα τελευταία 5 χρόνια. Μπορεί. Έχουν δίκιο όμως που έχει γίνει. Γιατί αυτό το οξύ δεν το ξέρει σχεδόν κανείς ή πολύ λίγοι και μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Για πες μας εσύ τώρα, Άρτεμι, τι κάνει το αζελαϊκό. Αρχικά, να πούμε ότι είναι άμεσα συμβατό με το δέρμα μας, μιας και παράγεται από ένα ζυμομύκητα που υπάρχει ήδη στο δέρμα μας. Άρα είναι συμβατό και επίσης είναι και φυσικό. Σωστά. Είναι απόλυτα φυσικό συστατικό και το παίρνουμε, θέλω να καταλάβετε, από τα σιτηρά και τα αμυλούχα. Και φυσικό συστατικό συμβατό με το δέρμα μας. Άρα, ακόμα και στα πιο ευαίσθητα δέρματα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι κάνει όμως? Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Ωραία. Έχουμε μείωση των κερατινοκυττάρων στους μπλοκαρισμένους πόρους. Άρα, ένας μπλοκαρισμένος πόρος που έχει εγκλωβίσει τα έλαια του προσώπου, το σμίγμα, άρα επιτρέπει στα βακτήρια να αναπτυχθούν. Αυτό το ξεμπλοκάρει αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας και έχουμε έναν πόρο που είναι πολύ πιο καθαρός. Και μικρότερος, άρα κάνει μίκριση των πόρων. Ακριβώς. Μετά, σαν δεύτερο, θα έλεγα ότι είναι επίσης αντιβακτηριακό. Άρα σκοτώνει και τα βακτήρια που μπορεί να αναπτυχθούν. Και μπαίνει ακόμα και στα πιο ευαίσθητα δέρματα, δηλαδή και ροδόχρωμο, γιατί έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Ακριβώς. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, μειώνει τις φλεγμονές, μειώνει την ευαισθησία. Άρα, ένα δέρμα που ακόμη και αν είναι ροδοχωρικό δέρμα, είναι άμεσα συμβατό και εύκολο να το χρησιμοποιήσει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα. Ναι. Το πιο σημαντικό. Συμφωνώ. Είναι ότι βοηθάει και στην υπερμελάχρωση. Ένα ευαίσθητο δέρμα
ή ένα δέρμα που έχει, ή ένα σπυράκι, μια ευαισθησία, μια κοκκινίλα, είναι πειραπές που θα κάνει πανάδες. Και ακόμα και τα πιο ευαίσθητα δέρματα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αζελαϊκό και να τα βοηθήσει να μην κάνουν πανάδες, γιατί περιορίζει την ανάπτυξη της μελαδίνης, ενώ συγχρόνως, ακόμα και αν έχουμε μια απλή κοκκινίλα μετά από σπυράκι, δεν θα την αφήσει να γίνει πανάδα. Ακριβώς. Άρα τι θα πούμε για αυτό το οξυάρτεμι? Εγώ θα γίνω κουραστική, αλλά θα το υποτιμημένο. Και θα συμφωνήσω και εγώ. Υποτιμημένο. Υποτιμημένο. Ναι. Οπότε εμείς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για το δεύτερο που θέλετε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και με άλλα βίντεο που θα μας πείτε εσείς τι θέλετε να είναι. Γράψτε μας λοιπόν από κάτω, γίνετε φίλοι στο κανάλι μας και παρακολουθήστε μας, γιατί σας παρακολουθούμε και εμείς και ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας ζητάτε. Και αν χρειάζεστε περισσότερες προφορές, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε.